Δύο ακόμα θέματα πριν κλείσουμε. Το ένα είναι πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι λίγο αφού το ανακοινώθηκε η απόφαση για καραντίνα έστησαν γλέντι μέσα στον οικισμό, ορισμένοι από τους Ρωμά. Και το δεύτερο, πώς αν γνωρίζετε καταγγελίες ότι παρά τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν σε όλη τη χώρα και προφανώς στον οικισμό των Ρωμά, ορισμένοι από αυτούς τα αγνοούσαν και έκαναν γαμήλια γλέντια, συνευρέσεις, συγκεντρώσεις. Εκεί τι γίνεται? Το τελευταίο είναι αλήθεια. Αυτό γινόταν. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν βίντεο που το δείχνουν αυτό. Και το πρώτο που μου είπατε είναι μια κατάσταση περίεργη. Πιστεύουν ότι δεν μπορεί να τους πιάσει ο κορονοϊός, ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Κάποιος τους έχει περάσει αυτό το μήνυμα και το μήνυμα αυτό κυριαρχεί. Εκεί όμως τι μπορεί να γίνει, διότι μισό λεπτό, εάν μπει σε καραντίνα ένας οικισμός και οι 5.000 άνθρωποι, οι μισοί ή κάποιοι που είναι μέσα συνεχίζουν να ζουν σαν να μην υπάρχει κορονοϊός, δεν έχει νόημα η καραντίνα. Απλώς ο ένας θα κλείσει τον άλλον αν υπάρχουν κρούσματα. Γι' αυτό ο Υπουργός έδωσε τη δυνατότητα να προσλάβουν οι δήμαρχοι διαμεσολαβητές. Ναι. Οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά και θα με οργανωμένα και οι ίδιοι θα προσπαθήσουν να μιλήσουν και να δώσουν να καταλάβουν στους όλους ότι κινδυνεύουν και πρέπει να μείνουν στα σπίτια τους, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει και ειδικό κλιμάκιο από γιατρούς που θα πηγαίνουν να τους ενημερώνουν. Πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Δεν είναι, συνηθισμένη η κατάσταση. Αν κάνουμε μια πειθαρχημένη ομάδα ανθρώπων, μέχρι τώρα όλα τα μέτρα έχουν ληφθεί άμεσα, έχουν λειτουργήσει και έχουν αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό. Έχουμε προλάβει την διασπορά της νόσου. Εάν υπάρχει μια ομάδα που δεν καταλαβαίνει το κίνδυνο, τότε εκεί έχουμε νέα δεδομένα. Δεν λέω ότι οπωσδήποτε υπάρχει πρόβλημα, αλλά θέλει ένα άλλο σχέδιο. Βεβαίως, θέλει άλλο σχέδιο, γι' αυτό και κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις. Και αν θα χρειαστεί, εγώ σας λέω, μπορεί να αναλάβει και ο στρατός εκεί πέρα για την φύλαξη. Α, μπορεί να αναλάβει ο στρατός τη φύλαξη στον οικισμό των Ρωμά. Προφανώς. Συζητήθηκε αυτό στη σύσκεψη. Εάν δεν υπάρξουν θετικά αποτελέσματα και δεν καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα, δικό τους είναι πρόβλημα, στα παιδιά τους, στις οικογένειές τους, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που το έχουν καταλάβει και είναι μέσα στα σπίτια και μας τηλεφωνούν ότι είναι μέσα στα σπίτια στο συνήθεια πέρα. Ίσως πάμε σε πιο δραστικά μέτρα. Ο στρατός, μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχα, θα παραμείνουμε σε επαφή. Ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη. Έχετε σημαντικό έργο και εσείς και όλο το κλιμάκιο των αρχών που έχει πέσει. Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι μια ιδιάζουσα. Δεν είναι η ίδια περίπτωση διαχείρισης της κρίσης. Να το αντιμετωπίσουμε και αυτό με υπευθυνότητα και θα τα καταφέρουμε.